πάρω και θεία μηνύκα. Το γέλιο, μήπως σε κάνει χειρότερα. Όχι, ρε, τι χειρότερα. Πάλι καλά να γελάμε για λίγο. Μήνυμα η Όλγα του Ρέμου η Αμπιγέ ότι έχει πάρα πολύ μάτι, έκανε. Παιδιά, η Όλγα. Του Ρέμου η Αμπιγέ. Να τα πούμε και αυτά, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε με ένα ξεμάτιασμα. Αφού το βλέπει, κάνει και ένα δεύτερο, δεν ξέρει καμιά φορά. Όχι, Παναγία μου. Του Ρέμου η Αμπιγέ. Να πάμε τώρα, όλα αυτά να δείχνουν βαριά. Για τον Τζον Κοκλούνεϊ λέγαμε, δηλαδή θα του το δείχνουν στο εξωτερικό και θα λένε. Αυτή συζητάνε για σένα. Έτρωγε στο κρεβάτι. Πώ θα γίνει σου κόκκινα. Σε παρακαλώ. Είπε τα λίγα στον Τζον. Να βάλω την καλύτερα γκρίζο πει. Να βάλω με κόκκινο γέννη, πού να πάω σπίτι. Θα γελάει και να τσιμπάω. Το γέννη είναι μόνιμο, θα μείνει. Αυτό θα μείνει. Περού κάτι κάποιο γελάει και να τσιμπάω. Δεν πάω σχολείο να πάρω το παιδί έτσι. Δεν θα μείνει. Είσαι τέλειο. Σαν ωραία εικόνα, ξέρω εγώ για τα άλλα παιδάκια. Στην κίνηση μάτι τον πρόσπιση. Ναι, το έβαλα ανάποδα και πραγματικά να δείξει. Είναι πιο καλό έτσι. Είναι τέλειο, κοίτα που έσκαινε. Έτσι είναι πιο καλό, έτσι είναι πιο καλό με το χέρι. Φαίνεσαι πολύ διαστραμμένος τώρα. Ρε παιδιά, είμαστε κανονική εκπομπή. Όχι, όχι. Ένα τεράστιο break. Γιατί δεν έχει παίξει ακόμα τίτλους αρχή. Στην πρόβα είμαστε, μην ανησυχείτε. Ο Κλούνης λοιπόν, είχε κι άλλο ιδιαστικό, δεν το πες. Και πάει και με το πιάτο στην τουαλέτα. Αυτό είναι το χειρότερο. Όχι ρε παιδιά. Χειρότερο. Όχι. Τι στα κομμάτια. Να πιέτε το πιάτο.